Ρεσί Άβελ κατέβασε τρία χαφ από την αρχή. Το είπα και εγώ. Τι μου θέλεις. Πρόσκει τώρα. Ραπ. Για το Ρούσο. Με καραγκούνι μπακ. Δεν υπάρχει. Κυριακίδης μπακ είναι τραγικός. Τον κόλπος μπαίνει, το είδες. Το κατάλαβες. Ο Κυριακίδης λείπει. Είναι με εκτέλ κάτω. Βόλκα. Ψάχνω αυτό το Κυριακίδη. Γιατί λέω Ζιαμπάρης, για ποιο λόγο. Πώς βγήκε, με ποιο λογική. Έχει δίκιο το παιδί. Εκεί δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε. Βγαίνει αναγκαστικά ο παίκτης. Σταμάτα, θα τα πεις. Θα τα πεις. Δες το πράγμα τώρα, Τζόρνταν, που είναι ο Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης είναι κάπου έξω. Άρα λέμε. Αποστάει τότε δεν είδες μπροστά στο κοινό. Άρα λέμε. Δεξίμπα Καραγκούνης, Κυριακίδης χαφ. Μπράβο. Με τρία χαφ. Πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, τον Κυριακίδη εδώ. Όχι, η να μιλήσει με κανένα μετά. Γιατί έχει την μια. Ναι. Χτυπάει ο Λεωζίνιο χθε. Ναι. Δηλαδή δεν έχει Λουκίνα, δεν έχει Περόνε. Χτυπάει και ο Λεωζίνιο, δεν έχει τίποτα δημιουργικό στην ουσία. Βάλε Κυριακίδη εδώ. Έτσι ο Μοντέιρο δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Να γυρίσει πίσω. Ναι, ω ουσία του Πατσατζόγλου. Ναι. Σε εξωτερικά λίγο, όχι σε αξία. Έτσι. Καμία σχέση με τον Πάτσα. Έτσι. Και Παύλο Σαχάφ. Αυτό. Έτσι. Κάνε το σωστό και χάστο. Αδίκησες τον εαυτό σου, συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, παρετείται. Αυτό έτσι, ελπίζω. Ναι, ελπίζω. Σε ένα μάτσο το οποίο το συμφέρει και φεύγει επιτυχημένο στον Ηρακλή, δηλώνοντας ότι εγώ δεν έχω παίχτες, δεν έχω υλικό, δεν έχω χρήματα, δεν έχω βοήθεια διαιτητική. Οπότε σηκώνομαι και φεύγω μετά το 1-0. Ναι. Επικοινωνιακά πολύ καλά το έπαιξε το θέμα. Στο σωστό timing παρετείται και την τσαπούδα τη φάει ο επόμενος προπονητής. Ναι. Πάντως, βλέποντας σήμερα τη Βέρεια με τον Χαροντάκη έξω αριστερά και τον Μιλτικιώτη έξω δεξιά. Το Μελικιώτη. Ναι, τον Μπαλάφα στη Σύψη. Χάνει τρελή κεφαλιά. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ο Μελικιώτης, γι' αυτό τη χάνει την κεφαλιά. Την είδα. Βλέποντας την Κέρκυρα και συνοβλέποντας, ας πούμε, και την Τρίπολη, η οποία είναι ένα παιχνίδι μυστήριο, το δώσαμε άσο με την Πλατανιά. Δεν είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος ο Ηρακλής, για να πεις ότι πέφτει άμα και δε κατηγορία. Το ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα επικοινωνιακά πρέπει να στεναχωρεμένοι ΠΑΟΚΙΔΕ σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτός εδώ είναι χαρούμενος, γιατί το μούτρο του. Στην τα βλέπω. Πολύ στεναχωρεμένο. Τώρα, και να κλείσουμε για το πρέπει να είσαι στεναχωρεμένος. Γιατί από το 27 με 10 παίκτες. Όχι γι' αυτό. Γιατί είσαι τραγωνεμένος. Ναι, γιατί δίνεις δικαίωμα. Ναι. Δίνεις δικαίωμα. Ναι. Αν είναι πέναλτι δεν είναι. Να συζητιέται. Δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι πέναλτι. Ναι. Να συζητιέται η όλη ιστορία. Ναι. Έχεις δύο χαφ. Τον Κανία και τον Σαχό που είναι για την τζαπού. Στο λέω εγώ. Τους καλύτερους χαφ. Στο λέω εγώ. Είναι για την τζαπού. Έξι. Εάν πας με αυτούς να πάρεις πρωτάθλημα, ναι, θα πάρεις τα τρία. Σήμερα ο Σαχόφ και ο Κάνιας. Γιατί Κάνιας λέγεται, δεν λέγεται κανείς. Δεν Κάνιας. Γανιάς είναι. Γανιάζει τον Παοξή. Τι από τους καλύτερους χαφρε. Σήμερα εσύ το είπες με τον Ηρακλή, των Σιλίων προβλημάτων και τον Αγγελόπουλο. Και τον Αγγελόπουλο θα μιλήσει. Τα λες αυτά. Εγώ τώρα αρχίζω και μιλάω. Λέω εγώ. Δεν έκλεισα και λίγο με τη διαιτησία. Το πέναλτι δεν είναι σαφώς. Μπράβο στον Κίζα που το είδε. Εμείς το είπαμε στην τρίτη επανάληψη ότι δεν το βρίσκει για ένα εκατοστό. Μπράβο που δεν το είδε. Μπράβο που δεν το είδε. Ένας επιπόλαιος παίκτης. Σε πρώτο χρόνο. Κίσιου, ένας επιπόλαιος παίκτης. Αμυντικά. Ναι, είναι μπέρδεμα. Μπέρδεμα. Αλλά έχω με χρόνους, λεπτά και δευτερόλεπτα, πέντε φάσεις που φαίνεται όλη καλή διάθεση. Όλο δύο ήταν ουρανίες. Να ακούσουμε τις φάσεις. Εντάξει. Ακούω. Ό,τι θες. Πού θες. Θες το 21. Ποιο. Με τον Ιντζόγλου που ανάποδα το φάουλ στη μεσαία γραμμή, τα έχουμε χρόνους. Ναι. Για να μην κουράσει τον κόσμο, σε μεγάλο χρόνο ακριβώ. Παρακαλώ. Θέλει την αποβολή όσοι κίτρινε στα γωνιά στο 87 μπροστά του. Θε το 89 το χέρι στο καρούμπαλο του Μοντέρου που ο Μοντέρου χτυπιέται. Μόνο αυτό είναι, τώρα. Μόνο αυτό έκανε ο Λάμπερτ. Μόνο αυτό. Στον Ηρακλή, μόνο αυτό. Στο 90 είναι κρέσπο. Είναι χέρι και δεν το έδωσε. Δες το τώρα. Μπροστά, γιατί δεν το δίνει. Μπροστά, μπροστά είναι. Και εγώ. Στο 1,5 μέτρο είναι. Έχει δίκιο και μόνο ο Λάμπερτ. Ει βάρο του Ηρακλή είναι αυτό το χέρι. Αυτό μόνο. Στο 87 γωνιά. Κράτα αυτή την πίτα. Ο Κούρο έχει ξέρετε. Διπλό το βλέπω, φίλε. Διπλό. Με τα σκουπίδια αυτά. Μετά από 22 χρόνια μου βγαίνουν όλα τα σαλιγκάρια, ρε φίλε. Μετά από 22 χρόνια είδανε βροχούλα και μου βγαίνουν τα σαλιγκάρια τώρα οι σκάουζερς. Εγώ, εντάξει. Μετά από 22 χρόνια μου ξαφνικά τώρα η Ταμτακίνιο και η Άσεμε, ρε φίλε τώρα. Συνέχατο. Εντάξει. Ναι. Στο 90 ναι. Μετά έχουν μπράβο του προ τιμή το Κρέσπο διάλογο και ένα καλιά με τον Μοντέιρο μία ώρα με τη λήξη του αγώνα. Για τη φάση στο 90 πάλι στο Καρούμπαλο στον αέρα καθαρό φάουλ του Κρέσπο. Και προ τιμή του κάνει διάλογο με τον Μοντέιρο. Έχετε πρόβλημα έτσι. Με Κρέσπο, στο λέω εγώ. Και μετά πρόβλημα, στο 90 συν 2 και 25 δες, είναι η τελευταία μου φάση. Τη θέλω, στημένη. Κάτσε λίγο. Με την κουροπίλια, ναι. Αλλά έχει δίκιο, Σαραμαντά, είδες, έτσι έδωσε δικαίωμα. Με τα δύο χέρια παίζει το Μοντέιρο μπροστά τη και κάνει παίξε.
Η Κουρουμπίλια. Στο 90 συν 2 και 25. Μπροστά τη. Αλλά ρε Σαραμαντά, πού μπλέκει με τη γυναίκα. Α, μπράβο. Τι πα και τη βρίζει, ρε Σαραμαντά. Και τη λε γελία. Ακούει τώρα. Κάποιο που δεν ξέρει, θα πει ότι την έβρισε, τι τη είπε. Προφανώ τη είπε κάτι για το ιδίο τη μητέρα κτλ. Αλλά είπε απλά, την είπε γελία. Σωστό. Με το γράμμα. Και άσχετη, γιατί το είδα εγώ στην τηλεόραση. Ναι, το άσχετη το λέω και εγώ. Το είπα και εγώ, ναι. Το γελία δεν φαίνεται, γιατί όταν η κάμερα προφανώ γυρίζει. Συγγνώμη λίγο. Πώ την κόβει την Κουρουμπίλια. Ομόρφη είναι πολύ. Σαν πολύ φεμινίστρια, δεν τη βλέπει. Δηλαδή, αν ο άντρας σας την πει στο σπίτι. Τώρα σε πάω, Κυρακλής! Όχι, αν την πει ο άντρας. Τη βάζει πρώτη βοηθότητα. Ξεχνάτε, ρε παιδιά, ότι Κουρουμπίλια σε Άρης Αστέρας Τρίπολης. Με το μπουκάλι. Δεν τη βρίσκει το μπουκάλι, τη διακόπτει το δωμάτιο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι. Είναι πολύ μυγιάγκητη. Δεν κάνει για να παίξει την κάρτα. Αυτό έγινε πριν 5 χρόνια, ρε φίλε. Έλα, ρε. Έλα τώρα, μωρέ, αμή μου άπτου τώρα τη βάλατε. Διπλό, δύο σημεία. Δεν υπάρχει. Δεν μου λε, ρε Τζόρνταν. Τη θες την Κουρουμπίλια στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, εγώ, ούτε για πλάκα. Τη θέλει την Κουρουμπίλια στο Καραϊσκάκι, δεξί ή απόπτρια. Αυτά που θέλει να σου πω. Εγώ πρέπει να μιλήσω για το παιχνίδι. Κάτσε, ρε παιδί μου, η Κουρουμπίλια. Θα μιλήσω μετά. Τη θέλει ή δεν τη θέλει. Θα μιλήσω μετά. Θα μιλήσει μετά. Πάμε. Ναι, πάμε. Σε ένα παιχνίδι το οποίο από τα 90 λεπτά τα 88 ο Ηρακλής ήταν πίσω από τη σέντρα και οι 11 δεν υπήρχαν μπροστά από τη σέντρα. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέω. Μόλις που ήμουν στο γήπεδο, εγώ κάθεσα να ζήτησα στο γήπεδο. Και εγώ ήμουν στο γήπεδο. Λοιπόν, πίσω από τη σέντρα. 23 τελικές. Σόπα τι σόπα, σόπα εσύ, εγώ μιλάω τώρα. Άρα σε όσα μάτς, περίμενε, σε όσα μάτς δεν πάει ο Τζόρνταν δεν θα μιλάει. Νόμιζα λες ότι είπατε σώπασί. Στάσου, δευτερόλεπτα. Νόμιζα ότι λες και για μένα. Μη μαλώνετε. Δεν μαλώνουμε. Νόμιζα ότι λέτε και εμένα. Που δεν πέρασε ποτέ άλλο. Στο Χαριλάου που δεν πέρασε στη σέντρα. Στάσου λίγο ρε. Στο Χαριλάου που δεν πέρασε στη σέντρα. Γιατί μου το λες αυτό τώρα. Στο λέω γιατί είναι ίδια περίπτωση. Δεν πέρασε τη σέντρα ο Πάου. Α, είναι ίδια περίπτωση τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα μας είπες ότι δεν είναι ίδια περίπτωση. Περίμενε παιδί μου. Στο Χαριλάου πέρασε στη σέντρα στο 2-0 με τον Κάπορα. Την πέρασε. Για αυτό το παιχνίδι μιλάμε. Όχι για το άλλο. Δεν θέλω να τα μπερδέψω. Δεν θέλει να μπερδέψω. Μετά θα τα πούμε. Μετά θα τα πούμε. Εντάξει, καλά. Λοιπόν. Που όλο και όλο είχε δύο τελικές ο Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, για μένα τα τελευταία 5 χρόνια η χειρότερη ομάδα που πέρασε από την Τούμπα ήταν ο Ηρακλής. Αυτός ο σημερινός ο Ηρακλής που είδα εγώ. Ναι. Αν νιώθουν περήφανοι αυτοί, εγώ τους λυπάμαι. Για μένα, διότι, για μένα είναι σε κάποια μάτσο πάρα. Διότι. Ναι. Διότι. Λοιπόν. Έχω δει πάω καπόλων πάλι με το συγκεκριμένο διαιτητή τον Κίζα. Κίζα, σήμερα ήσουν απαράδεκτος. Σήμερα ήσουν απαράδεκτος. Τι έκανε. Κάνε μας. Ξέρω ότι βλέπεις, ήσουν απαράδεκτος σήμερα. Ναι, πες του γιατί. Λοιπόν, γιατί. Διότι έδωσες 3-4 ανάποδα φάουλ στον Ηρακλή. Ναι. Διότι δεν κυτρίνησες δύο παίκτες τουλάχιστον του Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, τρεις εκτόσεις θα κάνουμε. Ναι. Τέσσερις. Λοιπόν, δύο κόκκινες δεν άσουμε τώρα να σου. Μία στον Μπαρτολίνη και μία στον Δινόπουλο. Λοιπόν. Και μία στην πεθερά του Μπαρτολίνη. Τώρα θα με αφήσετε εγκληματική οργάνωση, δεν σε διέκοψα εσένα. Καλά. Αυτά τα παραμύθια λοιπόν, εκεί που ξέρει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μας έπριξε. Τέτοιο χάλι ναι. δεν έχω ξαναδεί εγώ από Ηρακλή. Ναι. Έχω δει τον ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Αθηνών 0-0 να πέφτουν κάτω να κάνουν καθυστερήσεις του Απόλλωνα Σμύρνη, του Απόλλων Αθηνών δηλαδή, να πάρουν την ισοπαλία. Ναι. Και καλά κάναν τότε. Ναι. Έχω δει ΠΑΟΚ Ατρόμητος Αθηνών του φίλου σου του Αναστόπουλου να είναι πίσω όλοι, κατενάτσι όλοι να πάρουν τον πόντο και καλά κάναν και το πήραν. Να χάνει η ομάδα ο Ηρακλής 1-0 και να είναι κατενάτσι όλοι πίσω και να πέφτουν κάτω. Τρεις φορές ο Χουάντερσον και άλλοι 2-3 υπόλοιποι. Τέτοια ξεφτύλα δεν το έχω. Εγώ αν ήμουν Ηρακλής θα ντρεπόμουν. Δηλαδή, γιατί φοβήθηκαν, μη διασυρθούν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όταν κορυφαίος MVP του αγώνα είναι ο Γουάντερσον και κατεμένει και για όλο το γήπεδο ο Κίζας, καταλαβαίνετε λοιπόν πώς έπρεπε να είναι το σκορ. Ναι. Έπρεπε να είναι 7-0 το σκορ. Το πέναλτι είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πέναλτι. Έπρεπε να είναι 7-0. Αυτοματισμοί. Τρίγωνα αυτοματισμοί και από δεξιά ανάπτυξη, από τη δεξιά πλευρά ανάπτυξη ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και από τα χαφ αν θέλεις. Ναι. Και δοκάρια και πάνω από τη γραμμή και πέντε αποκρούσεις ο Γουάντερσον. Αυτά γίνανε στο γήπεδο σήμερα. Ναι. Εμείς στο γήπεδο ήμασταν. Ναι. Δεν τα είδατε εσείς. Συνέχισε. Λοιπόν, ναι. νομίζω ότι ο Ηρακλής. Περίμενε, φίλε. Μου λείπανε τέσσερις. Ο ΠΑΟΞ. Γιατί γιούχαρε ο κόσμος στο τέλος. Ο ΠΑΟΞ. Δεν γιούχαρε ο κόσμος. Τι έκανε. Τι δεν γιούχαρε αυτό. Ακούσαμε την πλάκα μου κάνει, φίλε. Δεν κουφί είμαστε. Όχι. Είναι απόλυτη ξεφτύλα αυτό που κάνει. Δεν έχει δίκιο Τζόρνταν. Είναι απόλυτη ξεφτύλα αυτό που κάνει. Το γιούχα που πήγε. Είναι απόλυτο ξεφτύλα αυτό που κάνει. Κάτσε. Η γιούχα που πήγε. Άσο κάτσε. Πέντε άτομα δεν έχει σημασία. Συνέχισε Τζόρνταν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΞ. Το ακούσαμε στην τηλεόραση σε παρεξή με 300 άτομα. Έλα ρε μεγάλε τώρα και από την Παναγία να πούμε.
Μήρε, στο γήπεδο ήμουν εγώ. Μήρε, τότε, μη ρέμψε, μην εξάμπτε. Καταρχήν την Παναγία στην ίσο. Α, Παναγιώτα είπα. Α, Παναγιώτα, συγγνώμη. Και τώρα μας θα κάνετε τσουρέκια. Αν και έχω φίλοι Παναγιώτα και αυτό που χρειάζεται. Ο Παοξής περίμενε να βάλει 6 γκολ σήμερα και ξενέρωσε με το 1-0. Α, γι' αυτό γιούχαρε, εντάξει. Α, πες, τότε μας ερωτάω γιατί γιούχαρε, ρε Παναγιώτα. Μα δεν γιούχαρε, ξενέρωσε σου είπα. Τι σε ρωτάω γιατί τίποτα, τι περίμενα να του βάλει 5 γκολ να πούμε 6. Διότι αυτή είναι η διαφορά ποιότητα των ομάδων. Ναι. Και έβαλε μόνο ένα. Τι να κάνω, και εγώ όταν σε πήρα τότε 0-2 με Χατζημαναγία Παϊάνου, Αδάμ, Κοφίδη, θα θυμάται ο Κώστας. Αντί για 0-5. Περασμένα μεγάλη, άλλα χρόνια εκεί. Σήκωσε το λίγο, εσύ. Όχι, δεν μπορεί να σηκώσει τώρα. Η βουγιουκλάκη μπορεί να σηκωθεί από μόνη τη. Σήκωσε. Μη. Συγγνώμη. Έχει και μια χωρί ροκόλο στα παντίπλα τώρα που. Συγχρονία, δηλαδή αν έχω τα σύντη θα έκανε. Ναι, δεν θα καμιά. Μα κάνετε το μαύρο, το άσπρο μαύρο. Μύρε με, δεν χρειάζεται. Ναι, εκνευρίζει. Παναγιώτα. Γιώργο, ρωτάει για σένα. Γιώργο πήγε στο νυχτερινό. Α, φίλε, τίποτα δεν έκανα, ξέρει τι λέει. Για 33 λεπτά. Λοιπόν, τελείωσε. Πάντω, α πούμε την Κουρουμπίλια δεν τη θε το Καραϊσκάκι. Κοίταξε να δει. Ναι. Εγώ βλέπω ναι. ότι. Θε μια κουρμπίδα στην Ελλάδα. Θα σου απαντήσω. Αρχίζουν να φωνάζουν αυτοί. Βλέπω ότι ο Πάοκ είναι η μοναδική ομάδα στη χώρα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Από τι τέσσερι μεγάλε είναι η ομάδα που είναι η πιο γρήγορη ομάδα. Πολύ παίζει γρήγορη. Το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχει ένα πρόβλημα στην τελική προσπάθεια στον γκολ. Δεν μπορεί να εισπράξει τον γκολ. Είναι κακοδαιμονία, το λε. Γκίνια, το λε. Ανικανότητα, αν δεν σπέστο. Εγώ λέω θέλει η ομάδα ευχέλιο. Ευχέλιο. Και πολύ. Ευχέλιο ρε παιδί, να κάνει ένα ευχέλιο. Ιβάν, φτηνά να τη βγάλεις με ευχέλιο. Και λέω το εξής, κοίτα μην ξεσπάσει η ομάδα μέσα στο Καρασκάκι τώρα μεθά. Εχουμάλα. Πω μην εχουμάλα. Τέλος πάντων, Γιώργο, φτηνά να ρωτήσω. Τα άλλα... Αντί να πάρει φόρο Ιβάν, θα κάνει ένα ευχέλιο. Στην Κυριακή. Αν με κάνετε, δευτερόλεπτο λίγο, αν με κάνετε δηλαδή το άσπρο μαύρο. MVP ο Γουάντερσον, το ίδιο το κέντρο δεν το πέρασε ο Ηρακλής. Θα με τον κάνετε ότι αδικήθηκε κιόλας. Καθίστε καλά. Δεν φίλε, άλλο το αδικό με το άλλο μπαλάρα. Ο Πάοκ δεν σου κάνει δίσου παντού. Καθίστε καλά. Η μπάλα έχει δύο φορές κόρνερ και το δίνει out να πούμε. Θα με πείτε για τον Κίζα τώρα σήμερα. Έχει πάρει δύο κόρνερ ο Πάοκ και τα βγάζει out. Ρε αδερφέ, εσύ μπερδεύεις κάτι. Το παίζω καλύτερα με τη διαιτησία. Με είπε για διαιτησία. Ναι, μην τα μπερδεύεις. Μας βγάλετε τον Κίζα ότι σε έσπαξε κιόλας. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κάμπος πρέπει να αποβληθεί. Εδώ κάποιος δικός μας ραδιοφωνικός παραγωγός μας τον είπε ότι ο Κίζας είναι Παοξής. Και ο Κίζας είναι από ΕΛ, από την Κύπρο. Τι είναι από ΕΛ. Ναι, από ΕΛ, από την Κύπρο. Σε εμάς βρέθηκε στο δράμα, μεγάλωσε, είναι πανεπιστημιακός συνεργάτης στην Θεσσαλονίκη. Αλλά ξέρουμε. Αλλά είναι από ΕΛ, δεν είναι Παοξής. Πού το ξέρεις. Εγώ το ξέρω. Άρα, εγώ το ξέρω. Τρεις που είπανε στο Λίβερο. Εγώ είμαι γραμμινός και όλους τους διαιτές στη δράμα τους έχω. Τζόρντα, σε έχω παρακαλώ. Εγώ να με παρακαλέσω. Γράψε μου εδώ το μοναδικό πράγμα που δεν ξέρεις στη ζωή σου, σε παρακαλώ. Ποιο, τι. Ξέρει τα πάντα ο άνθρωπος. Ναι, τα πάντα. Το μοναδικό που δεν ξέρει, τι είναι. Εσείς λέτε αυτά που δεν ξέρετε. Εγώ λέω αυτά που ξέρω. Πώς γονιμοποιείται ο δρυοκολάπτης. Ξέρω εγώ, γράψε κάτι. Το κοντάλα, να με πείτε για μπάλα εσείς τώρα. Καθίστε καλά τώρα. Έχω 10 διαιτές στη δράμα φίλους και ξέρω ποιος είναι και ο Κίζας. 15 ναι. φίλους διαιτές. Εσύ τώρα πώς θα μου πεις. Κάνε κομμάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εσύ Τζόρτα, να δικήσε. Δεν είναι καλός διαιτητής. Δεν είπα εγώ αυτό. Βγήκε ραδιοφωνικός παραγωγός του Ηρακλή και όλη την εβδομάδα έλεγε είπα ο Ξύς ο Κίζας. Γιατί δεν λες τώρα. Για να αποκτήσει άλοθη σε περίπτωση συντριβής. Ποιος είναι. Δεν μπορώ να το πω. Κολώνησε. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ. Ποιος. Δεν θέλω να το πω. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Στο Μετρόπολη Ηρακλή. Δεν θέλω να το πω. Μόνο κόκκινο είναι, παιδί μου. Αυτό το κάνει. Εγώ πάντως δεν είμαι. Ναι, λοιπόν, Γιώργο, πάμε με την ισά του που απαγωγή. Ναι, ήρεμα, μην ησυχίζει τώρα. Λοιπόν, πέρασε λίγο ήρεμα παραπάνω στην εταιρεία του Σάφη. Ποιο είναι αυτό ο οποίο πέφτει για πέναλτι, ο Μοντέιρο, ποιο έπεσε. Ο Κυριακίδης. Μπράβο, Κυριακίδης, συγχαρητήρια να σου δώσω. Διότι από αυτό το ματ περίμεναν τα ραδιόφωνα τη πόλη να ζήσουν. Το μοναδικό πράγμα το οποίο θα ασχοληθούν αύριο είναι αυτό. Σωστό, καλό αυτό. Ήταν ένας απίστευτος μονόλογος του ΠΑΟ. Σωστό. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή εκεί που τον έχει καταντήσει η διοίκησή του, δυστυχώς δεν είναι εικόνα αυτή για τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, εντάξει για τον Κάμπος, εγώ όχι επειδή είμαι ΠΑΟΚτσής. Είναι αποβολή. Θεωρώ ότι δεν είναι αποβολή. Πάνω στη φάση τον βρίσκει κτλ. Ωραία. Πάνω στη φάση, Γιώργο, λέει όλα ξεκάθαρα το λέω. Βέβαια. Καλώς ήρθατε. Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν το δίνει, επειδή δεν είναι πολύ 38 και έρχεται και ντέρμπι με Ολυμπιακό. Το πέναλτι. Για να μην τζι... Όχι, όχι το πέναλτι. Α! Εδώ συμφωνώ μαζί σου. Και για να μην γιατί θα λέγανε όλοι, είδε αλήτη στα κέντρα, θα λέγανε όλοι με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν πολύ μάρση αποβολή. Από εκεί και πέρα, ο Κίζας όχι επειδή βλέπει. Εμένα σήμερα θεωρώ ότι έκανε καλό παιχνίδι γενικά, δεν ήταν κακό διαιτητή. Για την επόπτρια θεωρώ ότι μα ξενέρωσε όλου
Γιατί χάλασε ένα μάτς χωρίς να υπάρχει λόγος. Έδωσε άλοθη στον Ερακλή. Ναι, έδωσε, όχι άλοθη. Χάλασε το μάτς. Ερώτηση σε όλο το πάνελ. Θα τελειώσω. Όχι, τελείπες, κάτι ερώτηση. Ναι, θα το δω. Ναι, ναι, εάν ο Ηρακλής σήμερα έπαιζε 11 με 11 και είχε Λεωζίνιο Περόνε, αυτός ο ΠΑΟΚ, ο σημερινός, θα σας προβλημάτιζε? Κέρδιζε, έχανε. Έχω μέσα Λεωζίνιο, δεκάρι, ανάμεσα σε Κρέσπο και σε Σακόφ, τους οποίους εγώ θεωρώ πάρα πολύ μικρούς παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πολύ μικρούς παίκτες. Τους θεωρώ επικίνδυνους και τους θεωρώ επίσης ένα κομμάτι πολύ δυσάρεστο και για το επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή, αμυντικά κάτω είναι άθλοι, αλλά και αναγκάζουν, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είδατε στο γήπεδο, τον Μπίζεσβαρ να παίξει το δεκάρι το παλιωμοδίτικο. Έτσι. Δηλαδή να έρθω 45-50 μέτρα πίσω και να ξεκινήσω την επίθεση από εκεί. Εκεί λοιπόν, αυτό δεν έχετε ένα center back. Έτσι. Δεν έχετε ένα εξάρι. Ακριβώς. Δεν έχετε ένα οχτάρι. Δεν έχετε ένα αριστερό back. Μπράβο. Να κατεβάσει την μπάλα, να ανεβάσει την ομάδα του ΠΑΟΚ 30 μέτρα πάνω και αναγκάζεται ο Μπίζεσβαρ, ο οποίος παίζει κολοπεδαρίστικο ποδόσφαιρο. Γιατί? Επειδή την περιοχή την πουτάνα δεν την έχει. Όχι, την πάτησε σήμερα. Σήμερα την πάτησε. Δεν την έχει και σε εκτέλεση. Την πάτησε σήμερα. Δεν την έχει και σε εκτέλεση. Ο Μπίζεσβαρ παίζει κολοπεδαρίστικο ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, σήμερα. Πήγε σήμερα. Άκουρε με, αλλά δικιά μου άποψη είναι. Τον βολεύει να παίζει από πίσω πολύ για να κάνει τον πασαδόρο και να μην χώνεται τόσο πολύ στην περιοχή. Αυτό είναι ένα τακτικό κομμάτι στο οποίο το δεκάρι του ΠΑΟΚ, το δεκάρι του ΠΑΟΚ που και βιολογικά δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, το δημιουργεί πρόβλημα. Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά είναι. Μου θυμίζει τον Κούδα τη δεκαετία του 70 που τραβιότανε 50 μέτρα πίσω γιατί ο Μπούνανης, ο Βουντουκίδης, ο ίδιος Ιφίλης και δεν έδεβασαν την μπάλα. Σ' ακούω. Λοιπόν. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και να ρωτήσω και τον Ιορδάνη. Εκεί ήσουν να δείτε. Ήθελα να ρωτήσω και τον Ιορδάνη. Από πίσω δεν την πήρε ποτέ την μπάλα. Μπήσε Λμάρ, διότι. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, να μιλήσει. Διότι σου λέω τον έπαιξε στο μισό γήπεδο τον Ηρακλή. Όπως η γάτα με το ποντίκι. Ναι, φαντάζομαι. Και ο Πάοκ αναπτύχθηκε περισσότερο, κατέβαινε από δεξιά, από τη δεξιά πλευρά. Μάτος Κάμπος. Δεν σε προβληματίζει αυτό. Κάμπος Ροντρίγκες. Μα αυτή είναι που τρέχει καλύτερη μπάλα. Κάμπος Ροντρίγκες. Με αυτό είναι ο πιο γρήγορος ο Ροντρίγκες. Πάντα MVP αυτή. Πάντα MVP αυτή. Ποιο να βγάλουμε, ρε φίλε. Το γλύκο MVP. Ποιο να βγάλουμε, ρε φίλε. Αυτή είναι μπροστά. Έλεγε και ο Τζαβέλα σήμερα. Ναι, σωστά. Συνέχεια και ο Γουάντος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και να, για τον Ιορδάνη, να, αν δει τις φάσεις, όσες φορές ο Μπίζεσβαρ γυρνάει να πάρει μπάλα, γυρνάει να την πάρει αρκετά πίσω. Δηλαδή, είναι που είναι, έχει ακόμα θέμα το παιδί με τη φυσική του κατάσταση. Κάτσε ρε, αφού ήταν εκεί πέρα το είδες, ή πώς το... Ναι, ρε παιδάκι, να δει λίγο τις φάσεις. Εγώ το είδα και τις φάσεις μετά. Μπορεί ο Τζόρντα να μην δει τις φάσεις, εγώ το είδα και στις φάσεις. Καινούργια μπλούζα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τον Τζίμι Ρουτ. Με τον Τζίμι Ροντλό και με τον Γκάνια. Με τον Κλόπ. Εγώ περίμενα, και να, με κάνει... το εγώ περίμενα να κάνει αλλαγή τον Σαχόφ και να βάλει τον Τζίμι Ροντ. Απλά του βγήκαν δύο τραυματίες. Ναι, ήταν επιβεβλημένη αλλαγή. Από εκεί και πέρα το ότι παίζει από τα πλάγια Ραπτόπουλου για μένα κάνει καλό προπονητή. Φυσικά, αφού είναι η καλύτερη πλευρά. Ναι, και πρέπει να ανοίξει λίγο και, τους, και το. Πώ το αυτό που κοτσάει. Χάθηκε το τόπι, ρε. Τρει παλιέ πρέπει να μπουν. Χάθηκε το τόπι. Αν είναι ο Κυριακή τη δεξί μπάκ, εγώ να δέχομαι. Τι φέρω τον Ινιέστα, ξέρω εγώ. Οι ευκαιρίε που έχασε ο Πάοκ, πόσε ήταν έξω από την περιοχή. Πόσε ήταν έξω και πόσε μέσα. Λίγε λοιπόν, ήταν. Καταρχήν, πρώτη κεφαλιά του Αθανασιάδη είναι μέσα στην περιοχή. Είναι μέσα. Πάμε το δοκάρι είναι μέσα στην περιοχή. Το δοκάρι ποιο είναι. Το σου του Κάνια είναι μέσα στην μέσα περιοχή. Πολλέ είχε μέσα από την περιοχή. Κάτσε να ακούσουμε. Σχεδόν όλε νομίζω ήταν μέσα από την περιοχή. Πολλέ, περισσότερε. Τα σουτ που χάνει έξω από την περιοχή δεν πάνε καν γκολ καταρχήν. Ναι. Καταγράφονται απλά αυτές, αυτό που είπε και ο Μαλάτο πολύ σωστά, οι περιβόητε τελικέ του συνδρομητικού καναλιού. Ναι. Λοιπόν, εγώ βλέπω εκείνε τι τελικέ που είναι σε παρένθεση που δείχνουν πόσε πήγα στην αιστεία. Είναι στι 10. 10 τελικέ ο Πάου για μένα. Όχι 23.